Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου για έναν τελευταίο γύρο τοποθετήσεων των καλεσμένων μας. Αφού πρώτα διαβάσω μερικά μηνύματα, είναι αρκετά σήμερα. Υπάρχουν πολύ καλό αυτό. Η κυρία Βέτα από το πέραμα λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι τα έχουν βάλει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Α, κυβερνάει, αγαπητοί φίλοι. Εγώ βλέπω να φτιάχνει την Ελλάδα και όχι να την καταστρέφει. Να το ευχηθούμε. Λοιπόν, όλη αυτή η πολιτική που είναι εδώ, εννοεί ο κύριος Δημήτρης από την Καβάλα, μπορούν να ζήσουν με 350 ευρώ. Όχι. Ναι, αλλά... όμως πάρα πολύ μεγάλος κόσμος ζει. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ζει εισαγωγικά το ζει. Αυτό που εννοεί όμως είναι ότι σαν πολιτική νομοθετείτε για να ζήσουν εκείνοι με 350 ευρώ, όταν εσείς οι ίδιοι λέτε ότι εγώ όχι. Το λέω αυτό όχι για να είναι σαφές. Εσύ δεν είναι προφανές. Καταρχήν, πολλοί από εμάς δεν είναι καν επαγγελματίες πολιτικοί. Καμία αντίρρηση. Ελεύθεροι επαγγελματίες είμαστε. Σήμερα είμαστε βουλευτές. Ο κύριος Τσίπρας αλήθεια δεν ήταν αντίθετος στα μέτρα που ήθελε να περάσει η Νέα Δημοκρατία? Πριν φτάσουμε στο χείλος του γκρεμού, λέει ο κύριος Γιώργος από τη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, έχουμε και διαδικτυακούς τηλεθεατές από τη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Απόστολος λέει ότι στη συζήτηση αυτή ο ένας κατηγορεί τον άλλον να μας πούν τι προτείνουν. Και κράτησα το τελευταίο για τον κύριο Καραγκούνη που θα πάρει το λόγο, ο κύριος Εμίλιος, εν αντιθέσει προς την προηγούμενη τηλεθεάτρια, είναι μαζί μου. Λέει ότι... φέρεσε, ότι μου φέρεσε καλά. Ναι, και λίγα του λες. Και λίγα του λες. Να του πείτε του κύριου Καραγκούνη, λέει ότι στην Πορτογαλία μαζευτήκαν όλα τα κόμματα. Δεν κάνανε δικές τους. Πολύ σωστά το λέει. Αυτό το λέει σωστά. Και εμείς ήταν ο κύριος Εμίλιος καλά το λέει. Εμείς τον Αύγουστο του 2015 είπαμε να μαζευτούμε όλα τα κόμματα και να βάλουμε μια κοινή βάση, αλλά τότε δεν μας ακούσαν. Καιρός τώρα να πάτε και στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέω στον καλό ότι... να τα κάνετε όλα σωστά. Πάντως έχει συμφωνεί και κύριε Καραγκούνη. Σε μια οικονομική πολιτική που θα ανεβάζει το ΑΕΠ, που θα φέρνει δουλειές και που θα μας βγάζει από αυτό το τέλμα. Η οποία θα είναι φιλελεύθερη. Και όχι σε μια πολιτική η οποία θα είναι γεμάτη φόρους και εισφορές. Γιατί ήταν στη Σερβία, ήταν στο Βελιγράδι, μίλησε σε επιχειρηματίες που ήταν εκεί και είπε η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη να δεχτεί την φιλελεύθερη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, είπε και κάτι άλλο. Είναι η φιλελεύθερη πρόταση. Είπε και κάτι άλλο. Τι ακριβώς είναι αυτή η φιλελεύθερη πρόταση? Λιγότερη φόρη, περισσότερα κίνητρα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, στην ιδιωτική περισσότερες περικοπές στην υγεία, στην παιδεία, στις συντάξεις. Πλήρης απελευθέρωση των εργασιακών σχέσεων. Πάντως τα τελευταία δύο χρόνια, τι γίνει στην υγεία και στην παιδεία, κύριε Σιμωρέλη, αφήστε το. Έτσι, με τη δική σας αριστερή πολιτική. Αυτά μας γίνεται. Αυτά κληρονομήσαμε δυστυχώς. Δεν ήταν έτσι. Γιατί πολλές φορές όταν κληρονομείς κάτι, έχεις το δικαίωμα να μην αποδεικνύεις. Επειδή το ακούω και δεν έχω απαντήσει, επειδή το ακούω συνέχεια το λέω κύριο Σιμωρέλη, αλλά και σε πολλά τα πάνελ, μιλάνε για πτώση 25% του ΑΕΠ στα χρόνια του μνημονίου. Σωστά. Θέλω να πω το εξής. Το 2010 με το 2012. Θα δείτε τους αριθμούς και μόνο έτσι δεν θα αμφισβητήσουμε και θα μιλάμε σοβαρά. Χάθηκε το 23% του ΑΕΠ. Το 2012-2014 στην πρώτη φάση χάθηκε ένα περαιτέρω 3%, το οποίο όμως ανέβηκε στο 0,8. Δηλαδή μαζεύτηκε. Το ΑΕΠ δηλαδή μαζεύτηκε το 2014, ανέβηκε, το οποίο έχει πέσει από τότε, κύριε Σιμωρέλη. Από, λέω, από 230 δις την πρώτη διετία επί ΠΑΣΟΚ, πήγε 22% τι κάτω. Μας αφήσετε. Προσέξτε λίγο. Προσέξτε λίγο. Τι θέλω να πω. Τι και έχει να κάνει, κύριε Κουρή, με αυτό που σας είπα. Ότι κακώς. Αφήστε λίγο. Έχει να κάνει με το ότι μπήκαμε στο μνημόνιο. Η χώρα δεν έπρεπε να είχε μπει στο μνημόνιο. Εντάξει, το 2010 έγινε το τραγικό σφάλμα. Δεν αξιοποιήθηκαν όλα τα διαπραγματευτικά όρπλα. Ώστε να μην. Αντέρασε να μην ψηφίσαμε στο μνημόνιο. Κύριε Καραγκούνη, μην παραθέτετε όμως τα μισά στοιχεία. Α πείτε και τα υπόλοιπα. Πάλι χάσαμε ένα χρόνο με επιδόματα κοινωνική αλληλεγγύης, ναι. Τότε θυμάστε. Πάλι και τα Χριστούγεννα το δείχνει. Ενώ έπρεπε να κάνουμε άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα. Κάνε λοιπόν, όμως ότι δεν ακούτε, γιατί απαντάτε στα μισά στοιχεία παραθέτεται. Δεν λέει για το έλλειμμα 15,5. Όχι. Ωραία, δεν ήταν 15. Εγώ ξέρω το 2010. Αφήστε με να το πω. Μας δώσανε και δάνειο γέφυρα, κύριε Χατζησοκράτη. Δεν θα σας αδικήσω. Μας εμπιστευόντουσαν τότε οι αγορές. Εγώ δέχομαι την άποψη, γιατί είχαμε φέρει εδώ και τους εκπροσώπους της ΕΣΥΑ. Έχει κάτι άλλο. Ο κύριος Παναδρέου που λέει λεφτά υπάρχουν 30 δισεκατομμύρια. Από εξυπόθεσμα. Εσείς όταν παραδώσατε ήταν 70. Ήταν 70 τα εξυπόθεσμα. Λέω ότι η χώρα δεν έπρεπε να είχε πάει σε μια λογική για ένα χρόνο να δίνουμε επιδόματα αλληλεγγύης και μετά λέμε ότι καταστρεφόμαστε και είμαστε ναυάγιο και μπήκαμε αναγκαστικά στο μνημόνιο, ενώ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαπραγματευτικά όπλα. Θα μπορούσε να έχει πάει ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Τα όπλα που ήταν πάνω στο τραπέζι και τελικά ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν. Και μπήκαμε στο μνημόνιο. Το όπλο ήταν, αλλά ο κ. Βενιζέλος αντέδρασε στο δημοψήφισμα στις Κάνες.
Ναι, γιατί αυτό, ναι, μου λέτε όμως για, για περίπου δύο χρόνια μετά. Διεκδικώ ένα λεπτό. Εδώ μπήκαμε στο μνημόνιο. Εδώ μπήκαμε λοιπόν στο μνημόνιο, αχρίαστα, κύριε Κουρή, δυστυχώς. Διότι αν τότε όλα τα κόμματα, όπως είχε πει τότε ο Καραμαλής, να παγώσουμε και τους μισθούς και τις συντάξεις, να αρχίσουμε να περιορίζουμε τα ελλείμματά μας. Όλοι ξανά. Δεν ήξερε ο κύριος Παπανδρέου από τον κύριο Προβόπουλο από νωρίτερα ότι όντως είχε ξεφύγει το έλλειμμα. Πόσα δανείστηκε γιατί, λοιπόν, η κυβέρνηση. Γιατί λοιπόν έπρεπε αναγκαστικά η χώρα να πάει στο μνημόνιο. 25 δις. Μας δώσανε. Οι αγορές μας δίνονταν. Αν δεν κυβέρνησε ο Καραμαλής. Θα μπορούσαμε λοιπόν. Είχαμε καλύψει όλες τις ανάγκες μας για το 2010, για το 2009 και το 2010. Οπότε για ποιο λόγο κυβέρνησε να πάμε στο μνημόνιο. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε στην άκρη γιατί το ανέφερα μόνο για το 22% που έπεσε, κύριε Σιμορέλη. Δεν έπεσε επί Νέα Δημοκρατία, αυτό για να το ξέρετε. Πάμε παρακάτω. Κύριε Σιμορέλη, έχει κουραστεί ο κόσμος. Έχει κουραστεί ο κόσμος να πηγαίνετε σε μάχες, να δίνετε αυτές τις μάχες και σε όλες να χάνετε. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο σας πρόβλημα. Αλλά, και αν δείτε και όλες τις δημοσκοπήσεις. Επαναφέρω το ερώτημα του τηλεθεατή για να κλείσετε. Ναι. Δεν σας αδικώ. Ναι. Ότι πέστε μας και την άποψή σας. Για ποιο πράγμα. Γιατί αυτό λέει ότι μην περιορίζεστε μόνο σε μεταξύ σας. Έχω πει ποια είναι η άποψη. Η άποψη είναι ότι αυτή η πολιτική πρέπει να αλλάξει. Μα εκλογές λένε. Οι άνθρωποι λένε εκλογές. Η πολιτική αυτή πρέπει να αλλάξει. Με εκλογές. Ένα τέτοιο δημοσιονομικό μείγμα πολιτικής βεβαίως. Με τι θα αλλάξει. Πώς θα αλλάξει. Μόνο θέλει η κοινωνία, θέλει η αγορά αυτή τη στιγμή. Όλοι. Το 70% λέει ότι τα πράγματα πάνε χειρότερα του χρόνου. Το 60% λέει ότι θέλει προώρες εκλογές. Δεν βλέπετε τις δημοσκοπήσεις, διαβάζετε. Διαβάζετε τις αυγές στη δημοσκόπηση. Μα ο κόσμος τι θέλει, δεν καταλαβαίνετε κύριε Σιμόρη, ότι δεν βγαίνει αυτή η συνταγή. Την ίδια συνταγή έκανε πολύ πιο ήπια ο Γιώργος Παπανδρέας στο πρώτο μνημόνιο. Τι να διαπραγματευτείτε τώρα. Εδώ έρχονται 4 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα και έχετε πάρει 9 δισεκατομμύρια. Τι να διαπραγματευτείτε άλλο. Κλείσατε τις τράπεζες. Τι καλό έχει δύο κόσμος, δηλαδή δεν κατάλαβα δύο χρόνια. Πείτε μου ένα καλό να σας πω ότι όντως το κάνατε. Αυτό για τις τράπεζες αφήστε το γιατί μετά ξαναψήφισε ο ελληνικός λαός και τους έβγαλε κυβέρνηση με 36%. Οπότε αφήστε. Συμφωνώ. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι καλό που έχουν κλείσει τράπεζες, έτσι το λέτε. Εγώ λέω δεν είναι καλό. Όχι βέβαια. Απλά επικυρώθηκε από τον κόσμο. Όχι. Προφανώς η ευθύνη. Εγώ αντιλαμβάνομαι τι λέτε πολιτικά. Εγώ δεν θέλω να είναι κλεισμένες οι τράπεζες. Να το πω και εγώ μια σχετική αναφορά. Αυτό που είπα για τον κόσμο είναι ότι θεωρεί πως η ευθύνη για το κλείσιμο των τραπεζών δεν είναι στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά είναι στους δανειστές που τις κλείσανε. Γι' αυτό και το. Γι' αυτό και νομιμοποίησε ξανά τον ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, αυτή είναι η άποψη. Εντάξει, ίσως εννοείται όμως, ότι είναι κακό να κλείνουν οι τράπεζες. Εντάξει, αν δείτε όμως τις δημοσκοπήσεις, δείχνουν κάτι άλλο. Εντάξει, πάει να πει ότι ξέρετε, είναι ισορρευμένη η οργή για όλα αυτά που γίνονται. Και για το κλείσιμο των τραπεζών και για τις φορολογίες. Γι' αυτό και η οργή του κόσμου ήταν ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το λέξη συνήθω. Γιατί αν ήταν ευχαριστημένη από την Νέα Δημοκρατία, δεν θα ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω το εξή. Ποιο πιστεύει του χρόνου τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Δεν διαβάστε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δείτε ο κόσμος τι λέει έξω. Αυτό συνέβαινε και επί Σαμαρά και επί Ρόδου πιστεύει. Όχι, δεν ήταν το ίδιο πράγμα. Δεν υπήρχε το 15, το 14, μπορεί να ήταν μικρότερα. Το κλίμα. Γιατί κατά ψήφισε τότε τη Νέα Δημοκρατία και δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Γιατί περίμενε κάτι καλύτερο, κύριε Κούρη. Περίμενε και κούρεμα χρέους, περίμενε και να καταργηθεί ο ΕΦΕΑ. Περίμενε και να δώσουμε και 10% σύνταξη. Εμείς δεν είχαμε πει τέτοια πράγματα τότε. Δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε. Αυτά μπορούσαμε να μειώνουμε τις φορολογίες σιγά σιγά και κυρίως να μην βάζουμε καινούργιες. Αλλά δεν είχαμε υποσχεθεί ότι θα. Δεν είχαμε υποσχεθεί ότι θα δώσουμε 13η σύνταξη, ούτε ότι θα καταργήσουμε τον ΕΦΕΑ. Αυτό το είχαμε πει. Okay. Γι' αυτό πήγα 37%. Δεν καταργήσατε όμως τα δώρα για αυτά. Δεν καταργήθηκαν. Ο 13ο μισθό δεν καταργήθηκε. Γι' αυτό λέω. Εμείς δεν είπαμε ότι θα δώσουμε 13η σύνταξη. Λέω, εμείς δεν είπαμε ότι θα δώσουμε 13η σύνταξη. Αλλά είχαμε πει τουλάχιστον δεν θα κουπούν περαιτέρω συντάξει. Γιατί ξέρετε πόσο έκανα από τότε συντάξει, κύριε Κουρή. Έχουν φύγει 900 εκατομμύρια ευρώ συνταξιούχους για το ΕΚΑΣ και 300 εκατομμύρια που θα φύγουν φέτος από τις επικουρικές. Εμείς αυτό δεν το είχαμε. Επί των ημερών σας πώς ακόμη. Επί των ημερών μας εμείς 1,2 δις μείωσης, αυτό δεν το είχαμε. Μάλιστα. Τώρα γίνανε αυτά. Μπορεί λοιπόν εμείς να μην υποσχεθήκαμε αυτά, αλλά τουλάχιστον στην πράξη δεν φέραμε αυτή την καταστροφή που φέραμε μέσα σε ένα χρόνο. Και δεν ήταν ανεπίτρεπτο, αχρίαστο. Ποιος έλεγε, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τα θυμάστε, γιατί είστε ενεργοί δημοσιογράφοι και πολύ καλοί δημοσιογράφοι. Ποιος συζητούσε το 2014 για αυτά που συζητάμε τώρα, και στα εργασιαστικά και στα ασφαλιστικά, και για φορολόγητο 5.000 ευρώ, και για περαιτέρω μείωση συντάξεων 30%, και για τον ΕΦΚΑ μαθαίνω ότι θα μειωθεί 20% το προσωπικό και 40% στις θέσεις ευθύνης, δηλαδή και απολύσεις των δημοσίων. Ποιο τα έλεγε αυτό το 2014. Ο κύριος Χατζησοκράτης, ο οποίος έχει ζητήσει. Δεν ξέρει τις διαθέσεις των έξω. Διαθέσεις είχαν σταματήσει το 2014. Είχαν καταπραγματευτεί. Είχαν αγαπήσει. Έχει ζητήσει ένα λεπτό, θα έχει δύο λεπτά, όχι μόνο ένα. Θα έχει διπλάσιο χρόνο από τη ζήτηση. Και μετά θα έχει άλλα δύο λεπτά ο κύριος Μποτώνης για να κλείσει. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό που πραγματικά ζητάει ο κόσμος είναι να δούμε, παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Πάνε πάρα πολύ άσχημα. Καλό είναι να υπάρχει αισιοδοξία. Η ελπίδα πάντοτε πεθαίνει τελευταία. Προφανώς, αλλά γεγονός είναι ότι σήμερα τα πράγματα αυτές τις μέρες,
αναγκάζουν για δεύτερη φορά, μία φορά μπορεί να κάνει λάθος. Κάποιος να τα πει ένας υπουργός, ο υπεύθυνος υπουργός που διεξάγει τις διαπραγματεύσεις. Τη δεύτερη φορά δεν μπορεί να κάνει και τη δεύτερη φορά λάθος. Τα ίδια πράγματα λοιπόν είπε και σήμερα, όπως είπε και χθες. Λοιπόν, τα πράγματα είναι δύσκολα και πάρα πολύ άσχημα και είναι, ετοιμάζονται για τις μεγάλες υποχωρήσεις. Σας είπα, θα τα ψηφίσουν. Αλλά αυτό που χρειάζεται ο τόπος, γιατί αυτό ρωτάει, τι λέτε εσείς, ρε παιδιά. Εμείς από την πλευρά μας ως Δημοκρατική Συμπαράταξη λέμε ότι χρειάζεται, χρειάζεται η χώρα, γιατί δεν έχει. Δεν έχει ένα εθνικό σχέδιο γενικότερα πώς θα βγει από αυτή την υπόθεση. Εμείς κάνουμε προτάσεις συνεχώς. Δεν τις ακούνε, έχουν το δικό τους σχέδιο. Υπήρχε ποτέ αυτό το σχέδιο μετά το 2009. Τι είπατε? Υπήρχε αυτό το σχέδιο μετά το 2009. Όχι, μα σήμερα προσέξτε. Το 2009, μάκη, ναι. Δεν λέω όχι. Ό,τι έγινε, εγώ δεν θέλω να πάω πίσω, γιατί ό,τι έγινε έχουν τιμωρηθεί. Προσοχή. Έχουν τιμωρηθεί. Ο ελληνικός λαός έχει ψηφίσει, έχει δώσει καινούργιες εντολές και έχουμε μπροστά μας τα πράγματα. Δεν απαλλάσσεται κανείς, Δημήτρη μου. Δεν απαλλάσσεται κανείς ευθυνών. Όχι, κανένα. Ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Και ως Δημάρχη και ως Δημοκρατική Παράταξη. Δεν το λέω καθόλου αυτό το πράγμα. Τις ευθύνες. Αλλά το πρόβλημα είναι σήμερα. Δεν είναι κυβέρνηση Δημοκρατική Παράταξη. Σήμερα λοιπόν αυτό που απαιτείται είναι μια εθνική γραμμή ουσιαστική για να μπορέσει να προχωρήσει τα πράγματα. Δεύτερο, να πάω, Μάκη μου, και θα πει αμέσως. Και χρειάζεται και μια συνεννόηση ουσίας. Αυτό που λέμε, επιμένουμε, συνεχώς λέμε. Ωραία, παιδιά, να συνεννοηθούμε στα πράγματα. Δεν βγαίνουν έτσι. Έρχονται και τα λέει και λέει, θα στηρίξετε. Μεταξύ σας εσείς. Δεν πας συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Μας στην τοκατή στην παράταξη. Είσαι καθημερινές κόντρες εκεί πέρα. Παρακαλώ. Με την άλλη πλευρά. Δεν ψήφισε ο Βενιζέλος στη Βουλή. Η γενική κατεύθυνση. Ο Γιώργος δεν ψήφισε. Πώς δεν ψήφισε. Όλα έχουν ψηφιστεί κανονικά όπως πρέπει. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Μέσα στην Ελλάδα. Να καταψηφίσετε την απλή αναλογική. Κόμματα, τα κόμματα. Στο σημείο να καταψηφίσετε την απλή αναλογική. Μάκη μου, τώρα δεν θέλω. Δεν λύνει το πρόβλημα όλο η απλή αναλογική σε αυτό. Παρότι εμεί είχαμε άποψη. Ένα κόμμα μεταξύ μέσα. Μα τώρα. Το πρόβλημα της χώρας θα λυθεί εάν έχει πρόβλημα, ας πούμε, εσωτερικό δημοκρατική συμπαράταξη. Γιατί δεν μπορεί να συνεννοηθεί ούτε ένα κόμμα μεταξύ. Θέλω λοιπόν να πω ότι ακόμα, τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί και πρέπει να έχουν άποψη και υπάρχει η πλειοψηφική άποψη. Η πλειοψηφική λοιπόν άποψη είναι αυτή που χαρακτηρίζει τα κόμματα. Εμείς από την πλευρά μας πλειοψηφικά, δηλαδή η πρόταση του κόμματος, της συμπαράταξης, είναι αυτή. Λέμε να υπάρχει αυτή η ανάγκη συνεννόησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη ιτηθεί και πολιτικά και στρατηγικά. Διότι έφερε ένα τρίτο μνημόνιο αχρίαστο με τα 86 δισεκατομμύρια επιπλέον και πάμε ή στο τρίτο πλάς ή στο τέταρτο όπως φαίνεται σήμερα. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται, λύση από το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να υπάρξει. Εμείς όμως βλέπουμε ότι και η λύση εκλογές και να έρθει ένα άλλο κόμμα, πέστε, όπως δίνουν οι δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία, όπως σας έλεγα στην αρχή, δεν πρόκειται να λύσει τα θέματα δίκαια. Αν σας καλούσε σε συνεργασία ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνετε? Η πρότασή μας αυτή τη στιγμή δεν φτάνει από την πλευρά της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Εάν θέλουμε να δώσουμε μια λύση, είναι η λύση η οποία φάνηκε, δίνεται στη χώρα, ό,τι έκαναν στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία και στην Κύπρο. Ωραία. Δεν άλλαξαν σχέσεις. Εκεί μπόρεσαν η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση. Δεν άλλαξαν σχέσεις. Σας ευχαριστώ και μου. Λέω, εμείς εδώ πέρα αποδείχτηκε πως δεν μπορούμε, κρατώντας τις σχέσεις συμπολίτευση και αντιπολίτευση, να παίξουμε ρόλο. Αποδείχτηκε όμως ότι μπορούμε να βρούμε μια μορφή συνεννόησης σε κυβερνητικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να γίνει. Διαφορετικά, λύση δεν πρόκειται να υπάρξει. Γι' αυτό εμείς είμαστε φανατικοί υπέρ μιας τέτοιας είδους λύσης που προφανώς. Θα το λέμε τώρα για να μπορούμε να το λέμε και για μετά τις εκλογές. Γιατί για το ίδιο θέμα θα είναι. Να είναι σαφές αυτό. Δεν λέμε κάνουμε από την πλευρά μας προνομιακά. Θέλουμε να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Το ίδιο θα λέμε. Αυτός δεν το δέχεται. Και την επόμενη φορά. Διότι εκεί είναι το πρόβλημα. Εντάξει. Μόνο έτσι μπορεί να λυθούν τα προβλήματα. Θα πάω στον κύριο Μποτώνη για να κλείσουμε με τον κύριο Μποτώνη. Απλά εγώ, μια στιγμή να πούμε κάτι, Μακή. Λέτε ότι η Πορτογαλία και οι άλλες χώρες βγήκαν από το μνημόνιο. Βγήκαν όμως. Βγήκαν από το μνημόνιο. Δεν βγήκαν από την κρίση. Όχι, καθόλου. Δεν βγήκαν από την κρίση. Συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό. Μια χώρα μόνο έχει βγει από την κρίση, η οποία ήταν η Ισλανδία, που δεν δέχτηκε από την αρχή μνημόνιο, προτίμησε να πάει σε χρεοκοπία. Αρνήθηκε κάθε είδου επιτροπή, αλλά είχε δικό της νόμισμα, έκανε δική της πολιτική και τώρα είναι στην καλύτερη θέση. Κύριε Μποτώνη, έχετε όχι ένα-δύο λεπτά και εσείς για να κλείσετε. Η Ισλανδία δεν έχει καμία σχέση με τις χώρες μας. Όπως δεν έχει η Πορτογαλία. Όχι, η Πορτογαλία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι στο ίδιο νόμισμα. Και έχει το ίδιο νόμισμα. Κύριε Μποτώνη, θα μου δώσει τα 34 που μου έκλειψε. Ναι, ωραία. Έχετε 2 λεπτά και 30 δεύτερα. Λοιπόν, είδα κάτι το εξής από την τοποθέτηση του κυρίου Σιμωρέλη, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, καθόλου συμπαθής.
ο κύριος βουλευτής Τρικάλων, είναι ενωτικός. Εάν τον πιστέψουν κι άλλοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί η χώρα να σωθεί αυτή τη φορά, όχι από επιδοξουσωτήρες, αλλά από μια εθνική προσπάθεια. Αυτό που λέει δηλαδή και Ένωση Κεντρών, μια οικουμενική κυβέρνηση, να καθίσουμε κάτω, να βρούμε κοινή συνισταμένη. Υπάρχουν και άνθρωποι, υπάρχουν και οργανισμοί πολιτικοί που μπορούν να το κάνουν αυτό. Θα το δούμε. Είδου η Ρόδος, είδου και το πείδημα. Από εκεί πέρα, για την αφήγηση εποπτεία, δύσκολο. Κύριε Βουλευτά, 99 χρόνια είναι αυτά, η υπογραφή έχει πέσει βαριά, δύσκολο να γίνει, μακάρι να γίνει, δεν είμαι απεσιόδοξος, ούτε εγώ ούτε και οι πολίτες, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό και ένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ούτε δύο. Χρειάζονται περισσότεροι εκ των δύο πολιτικών κομμάτων για να μπορούν να κάνουν και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό Ένωση Κεντρών ζητάει να ενισχυθεί, εφόσον γίνουν εκλογές, για να μπορεί να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση και οι 10 βουλευτές και 9 να γίνουν 20 και 25 και 30. Και ένα τελευταίο ακόμη, ότι ο κύριος από την Καβάλα, δεν έκανε λάθος, ο κύριος Δημήτρης, που λέει προτάσεις. Είναι προτάσεις. Ένωση Κεντρών λέει, για παράδειγμα, 50% μείωση των μισθών των βουλευτών, 300-200. Είναι συμβολικά αυτές οι κινήσεις, συμβολικές οι κινήσεις. Δεν θα σωθεί η οικονομία, αλλά όμως πρέπει να δώσει το παράδειγμα ποιοι πρώτα, αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, να γίνουν μεταρρυθμίσεις, να προχωρήσουν, να χτυπηθούν οι παθογένειες, να δούμε τις συντάξεις, πλαφών 1500. Είναι 1.200.000 παίρνουν δύο συντάξεις. 330.000 παίρνουν τρεις συντάξεις. 80.000 πλούσιοι που έχουν 3 και 4 και 5.000 εισοδήματα και παίρνουν και συντάξεις. Να βοηθήσουν όλοι, να βάλουν πλάτη όλοι. Άλλοι τρώνε στα σκουπίδια στις Μητροπόλεις. Και κάτι τελευταίο, Σπύρο και Μάκη, είναι το εξής. Εδώ, άμα βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, το 85% των πολιτών είναι δυσαρεστημένο, απογοητευμένο. Σιγά σιγά φοβάμαι ότι δεν μας φτάνει το 100%. Θα το ξεπεράσουμε. Πρέπει να ψάχνουμε για να αλλάξουμε τα μαθηματικά δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα από τη τηλεθεατών, Μάκη. Έχει ζητήσει και ένα τελευταίο σχόλιο, αλλά θα είναι πραγματικά πολύ σύντομο. Θα είναι μισό λεπτό ο κύριος Συμπορέλης, αφού διαβάζω κάποια μηνύματα. Προς τον κύριο Καραγκούνη, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία χρεοκόπησαν τη χώρα, μην το ξεχνάτε αυτό. Εννοεί ότι Πασόκ είναι οδό, είναι οδό Πασόκ, όπως και αν καταμεριστούν οι ευθύνες. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι. Αυτές ήταν κυβερνήσεις. Ο κύριος Γιώργος από το Ηράκλειο της Κρήτης λέει ότι αν βγει η Νέα Δημοκρατία, κύριε Καραγκούνη, το 5.000 ευρώ αφορολόγητο και το 40% μείωση συντάξεων θα το εφαρμόσει, τι θα το αρνηθείτε? Αυτό έχει μια σημασία, αν μπορείτε να απαντήσετε σύντομα. Η λογική μας είναι νέα διαπραγμάτευση. Η λογική μας είναι άλλη δημοσιονομική πολιτική. Νέο πλαίσιο συμφωνίας. Ο Σόιμπλε θα πει ναι. Το 14 μας έλεγαν διάφορα, αλλά τελικά. Λοιπόν, ο κύριος Απόστολος από τα Τρίκαλα λέει ότι αν δεν είχαν ψηφίσει μνημόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχε πλειοψηφία και θα βγαίναμε εκτός ευρωζώνης. Εντάξει, σε αυτό συμφωνούσα τώρα, γι' αυτό και τα ψηφίσατε. Η κυρία Βέρα λέει ότι η μείωση συντάξεων έγινε από το 2010 από τον Γιώργο Παπανδρέου, όπως και το κόψιμο. Ο κύριος Βενιζέλος έφτιαξε τον ΕΝΦΙΑ, λέει η κυρία Μαρία από την Αργυρούπολη, και επί Σαμαρά η ανεργία ήταν 23%. Θυμάται, ναι, ήταν μεγαλύτερη. Όλος δεν ήταν μόνο 23, ήταν περισσότερο. Χωρίς να φταίει ο Σαμαράς για την ανεργία, έτσι, αλλά νομίζω είχε φτάσει 26-27. Κύριε Κουρή, να μας πείτε για το ρόλο της οικογένειας Μητσοτάκη από το 64. Γνωστή. Τελικά, τι συμβαίνει μέσα στους πολιτικούς, λέει η κυρία Πόβη από τις ΣΕΡΕΣ. Αγαπάτε την πολιτική με ήττα, δηλαδή τις θέσεις σας ή το λαό? Εγώ είμαι σίγουρος ότι κάνετε πολιτική για το λαό. Και ότι γι' αυτό και σας ψηφίζει ο κόσμος, επειδή θεωρεί αυτοί που σας ψηφίζουν ότι κάνετε πολιτική για το λαό. Ένα σχόλιο ήθελα να κάνω όσον αφορά με τις θέσεις που έχει η Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς συντάσσεται με τις πιο ακραίες θέσεις του ΔΝΤ. Όχι τώρα, θα απαντήσω ο Καραγκούνης. Αλλά πέρα από εκεί, αφήστε τη Νέα Δημοκρατία, πέστε τι κάνετε εσείς. Εσείς είστε η κυβέρνηση. Εσείς είστε η κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα, κύριε Συμμορέλη. Εσείς είστε η κυβέρνηση. Όχι, όχι, εγώ θα έλεγα, μην τους κάνετε τόσο αυτοί. Πείτε και ένα όχι. Ένα όχι, πείτε. Και ένα πράγμα είναι ότι αν πάμε με τη λογική. Εκεί που λέει η Νέα Δημοκρατία, πάμε σε εκλογές. Δηλαδή, πάμε με άλλα λόγια σε τέταρτο μνημόνιο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τέσσερις. Ήταν έντονη η συζήτηση, αλλά νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον και τουλάχιστον έτσι έδειξαν και οι τηλεθεατές. Κυρίες και κύριοι, εσείς μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μάκη Γιαννόπουλο από το Χαμόγελο του Παιδιού. Ακριβώς, με μια άλλη ενότητα.